Εάν υπήρχε μια ερώτηση, πέστε μας ένα παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει την τεράστια υπεροχή του σοσιαλισμού απέναντι στον καπιταλισμό. Οι μεταφορές είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της τεράστιας υπεροχής του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, που οικοδομήθηκε εκείνη την εποχή, όχι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει πιο το παράδειγμα των μεταφορών, την τεράστια σημασία την οποία έχει η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός. Γιατί στο σοσιαλισμό οι υποδομές των μεταφορών και οι μεταφορές σχεδιάστηκαν με βάση την ικανοποίηση των αναγκών. Ποιον αναγκών όμως, του λαού και των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας, της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης. Έτσι λοιπόν είχαμε στο σοσιαλισμό το συνδυασμό των μεταφορών όλων των μορφών. Είτε ήταν χερσαίες με σταθερό δίκτυο ή οδικό, είτε ήταν εναέριες, είτε ήταν θαλάσσιες. Και ο καπιταλισμός τον όρο διασυνδεδεμένα δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον έβαλε το 2000. Πόσες πολλές δεκαετίες μετά το σοσιαλισμό, φανταστείτε. Έτσι λοιπόν είχαμε συνδυασμό όλων αυτών των διαφορετικών μορφών μεταφορών. Ένα, δεν είχαμε μόνο συνδυασμό, είχαμε και συμπληρωματικότητα. Δηλαδή δεν κάνανε δίκτυα και υποδομές που λειτουργούσαν ανταγωνιστικά. Γιατί εδώ πέρα τα διαφορετικά δίκτυα και υποδομές είναι σπατάλη πόρων. Τεράστια σπατάλη πόρων. Γι' αυτό υπάρχουν και οι καθυστερήσεις, γιατί να γίνει ο σιδηρόδρομος, ενώ θα προηγηθούν οι οδικοί άξονες για να κερδίσουν οι κατασκευαστές, η εισαγωγή των οχημάτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πετρέλα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως γίνεται στον καπιταλισμό. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συζητούσε τους σιδηρόδρομους στο πρώτο πακέτο απελευθέρωσης, τι έβαζε τότε στην έκθεσή της? Ότι πρέπει, λέει, να πλησιάσουμε για τις εμπορευματικές μεταφορές. Το μοντέλο που είχε ο σοσιαλισμός, το 1997 το λέγει αυτό, όπου πάνω από το 90% των μεταφορών εμπορευμάτων και προσώπων, επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, γίνονταν μέσω του σιδηρόδρομου όσον αφορά τις χρυσές μεταφορές. Πού αλλού στον καπιταλισμό υπήρχε αυτό? Πού αλλού? Πουθενά. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορώ για την τεράστια υπεροχή του σοσιαλισμού, αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός τι επιτρέπει και η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής? Επιτρέπει τη συνδυαστική ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών. Κάτι που ο καπιταλισμός ποτέ δεν πρόκειται να το πετύχει, γιατί έχει την αναρχία, τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα στο DNA του. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει συνδυαστική ικανοποίηση αναγκών? Πρώτον, φτηνές και ασφαλείς μεταφορές. Δεύτερον, κάλυψη των αναγκών. Και από αυτή την άποψη, αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και της ανάπτυξης, της απελευθέρωσης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Και όταν μιλάμε για περιφερειακές ανισότητες, μίλησε πριν ο ειδικός αγορητής του Κινάλ. Και λέει, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος στην Ήπειρο. 30 χρόνια ήταν κυβέρνηση. Δεν κάναν τίποτα. Τι κάνανε? Κάτι κάνανε. Για να τους το αναγνωρίσουμε ότι κάτι κάνανε. Διορίσανε σταθμάρχη στο Μεσολόγγι. Αυτό το έκανε. Αυτό το έκανε το Πασόκ. Διόρισε σταθμάρχη στο Μεσολόγγι. Έτσι λοιπόν, πήρε αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Προστασία του περιβάλλοντος. Εξοικονόμηση πόρων, οικονομικών αλλά και ενεργειακών πόρων. Και βεβαίως προστασία της άμυνας και της ασφάλειας του κράτους. Βάλτε όλα αυτά μαζί και πείτε μου αν μπορεί ο καπιταλισμός να τα ικανοποιήσει. Τι κάνει ο καπιταλισμός, με τι λογική σχεδιάζει, γιατί υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός, πέρα από την αναρχία. Σχεδιάζει με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν τα μονοπόλια και οι πολυεθνικές, το μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα όσον αφορά τις μεταφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι χρηματοδοτεί και σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού? Το ενιαίο δίκτυο μεταφορών για να ενοποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά. Αυτός είναι ο καημός.
η ενοποίηση με υποδομές και δίχτυα της ευρωπαϊκής αγοράς για να γίνεται η ευκολότερη μεταφορά εμπορευμάτων, είτε εισαγωγών είτε εξαγωγών, των πολυεθνικών της. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτεί τις υποδομές και τα δίχτυα στη βάση ακριβώς των διευρωπαϊκών δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Όσα έργα και υποδομές δεν εντάσσονται σε αυτά τα δίχτυα, τότε παραπέμπονται στις καλένδες. Έτσι λοιπόν οι υποδομές και τα δίχτυα γίνονται με αυτό το στόχο. Γίνονται υποδομές με γνώμονα το κέρδος του κατασκευαστή που θα διαχειριστεί το έργο. Και εδώ τρανό παράδειγμα είναι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαρίλα Τρικούπη, η οποία το 97 που άρχισε να κατασκευάζει το Economist, είχε γράψει. Είναι ένα έργο το οποίο συνδέει το πουθενά με το απόλυτο πουθενά. Και βγαίνουν τώρα εδώ πέρα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλοι και λένε «Μα δεν προβλέφτηκε σιδηροδρομική χάραξη και διασύνδεση». Τι λέτε, τι λέτε, τι λέτε, γιατί δεν λέτε την αλήθεια, γιατί στα απολογητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγόρευσε. Γιατί στην ερώτηση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ τότε, πριν γίνει γέφυρα, να υπάρχει και σιδηροδρομική σύνδεση, τι είχε απαντήσει η Κομισιόν. Δεν μπορούμε, λέει, να υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση. Δεν θα το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει δίκτυο στην Ήπειρο. Αλλά και αν υπήρχε δίκτυο στην Ήπειρο, ακούστε το αυτό, το μεταφορικό έργο είναι πάρα πολύ μικρό. Να λοιπόν ποιος εμπόδισε να γίνει η σύνδεση σιδηροδρομική. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει αλλάξει τώρα τη λογική της. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε αυτή τη γέφυρα η οποία συνέδεε τότε το πουθενά με το τίποτα, που ολοκληρώθηκε το 2004, ενώ οι δικοί άξονες το 2018 που συνδέθησαν τη γέφυρα αυτή. Φανταστείτε τι κέρδη είχε η πολυεθνική κοινοπραξία που κατασκεύασε τη γέφυρα. Να λοιπόν γιατί έγινε. Και τρίτο στοιχείο, έχουμε πανάκριβες υποδομές. Πανάκριβες υποδομές και στο διάρκεια της κατασκευής. Πώς είπε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι υπερεύει το έργο η Ολύμπια Οδός 10 φορές πάνω από το αρχικό της κόστος και με την περικοπή του έργου στο μισό και κάτι λιγότερο. Πανάκριβα έργα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός με τη φορολογία του και γιατί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάλι χρήματα του ελληνικού λαού και θα τα εξακολουθεί να τα πληρώνει πανάκριβα λόγω των ακριβών διοδίων. Και τι δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν χρηματοδοτεί υποδομές που βρίσκονται υπό άλλες είδους υποδομές. Και υπάρχουν υποδομές και δίχτυα μεταφορικά στην Ελλάδα που βρίσκονται υπό κατάρρευση. Πάρτε τους αγροτικούς δρόμους, τους γεωργικούς δρόμους, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, το δευτερεύον εθνικό δίκτυο, οδικό, δεν μιλάμε για το σιδηρόδρομο, που φτάσαμε το 2020 πλέον να μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που ήταν μικρότερο από την εποχή του Τρικούπη. Φανταστείτε τι πρόοδο έχει κάνει ο καπιταλισμός στην Ελλάδα. Τεράστια. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βεβαίως υπάρχουν. Η λογική πια ότι τα έργα αυτά δεν γίνονται γιατί συγκρούονται, αλέθονται στις συμπληγάδες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κυβέρνηση χαίρεται να την υπηρετεί. Το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που δεν έβαλε τα κλάματα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ για το τι ευχάριστο είναι ότι ψηφίζουμε τώρα δύο οδηγίες που θα γίνουν μεγαλειώδη πράγματα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμπληγάδες τι είπανε, λένε κέρδος. Ποιος θα κερδίσει από τις υποδομές? Δεύτερον, μεταφορικό έργο. Υπάρχει το κατάλληλο μεταφορικό έργο για να γίνει ο δρόμος, για να γίνει ο σιδηρόδρομος. Τρίτον, κόστος-όφελος. Αν αυτό που θα γίνει και το κόστος που θα έχει όφελος, δηλαδή κέρδη για τα μονοπόλια. Έτσι λοιπόν οι επαρχιακοί, οι οδικοί άξονες, το δευτερεύον εθνικό δίκτυο δεν έχει κανένα τέτοιο πράγμα. Και βεβαίως το δεύτερο σημείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απελευθέρωση των μεταφορών και η κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων για να μπορέσουν ακριβώς τα ευρωπαϊκές πολυεθνικές να εισαχθούν σε αυτό το τομέα, να μπουν σε αυτό το τομέα. Μια παρένθεση επιτρέψει σε αυτό που έλεγα πριν. Γιατί τα απαγορεύει, το είπε
ο Υπουργός. Και θέλω να το αναφέρω κι εγώ. Ποια έργα, λέει, θα γίνονται στην Ελλάδα? Όχι αυτά που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός και η παραγωγή, αλλά θα γίνονται τα έργα τα οποία αποφασίζουν, πώς το είπατε, οι τσάστερς. Σωστά το λέω. Ποιοι δηλαδή οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι να πεις για τη λογική που εκπέμπει, και μάλιστα θα την υπερασπιζόμαστε με νύχια και με δόντια αυτή τη λογική. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν πρόκειται να υπάρξει σιδηρόδρομο στην Ήπειρο. Γι' αυτό και το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα και θα γίνει η μεγάλη καταστροφή. Και μια σειρά άλλα πράγματα, δεν μιλάμε για το υπόλοιπο δίκτυο, το σιδηροδρομικό. Και από την άλλη μεριά, και ολοκληρώνω με αυτό, έχουμε την υποκρισία των άλλων δυνάμεων. Στις οδηγίες πανηγυρίζουν, επιτέλους, λέει, Υπουργέ, τα φέρατε, και κάνουν κριτική σε επιμέρους ζητήματα. Μετρό Θεσσαλονίκης, που συζητάνε και δεν τρέπονται όταν έχει καταντήσει το μετρό Θεσσαλονίκης, έχει γυρώσει από το γεφύρι της Σάρτας. Στο 2020, όχι τότε που χτίστηκε το γεφύρι της Σάρτας. Και τσακώνονται ποιος βάζει εμπόδια. Έτσι λοιπόν η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ τι είπε? Ευχές στον υγεία ανταγωνισμό, την υγεία απελευθέρωση. Μιλάμε με όρους οικονομίας και τους μετατρέπουμε σε όρους ιατρικούς. Τι υγεία απελευθέρωση? Δηλαδή υπάρχει και ανθυγιεινή απελευθέρωση? Η απελευθέρωση είναι ο οικονομικός ταξικός όρος που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Υπάρχει καλή και κακή απελευθέρωση? Υγιής λέει απελευθέρωση. Η οποία τι θα κάνει? Θα κάνει πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις. Αρέσετε με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και γιατί το κρύβετε? Η ανταγωνιστικότητα που τσακίζει μισθούς, μεροκάματα, εργατικά δικαιώματα, που κάνει τα έργα πανάκριβα, το μεταφορικό έργο ακόμη πιο πανάκριβο, για να μπορούν να κερδίσουν τα μονοπόλια. Και λέει τι κάνει? Ιδιωτικοποιείται, λέει, μόνο το μεταφορικό έργο και όχι υποδομές. Και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Τρενοσέ, η οποία λέει τώρα Ιταλική, τι θέλουν οι αντίθετοι σε αυτή την οδηγία? Να υπερασπιστούν το ιταλικό μονοπόλιο? Μα καλά, δεν έχουν λίγο πολιτική εντροπία? Αυτοί ιδιωτικοποίησανε την Τρενοσέ στην Ιταλική για 30 αργύρια, και τώρα τι έρχονται και λένε? Θυμίζει αυτό που λέει ο λαός μας. Κάποιος σκότωσε τον πατέρα του και μετά ζητάει την επίοικια του δικαστηρίου γιατί ήταν ορφανός. Αυτό κάνει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τσακίζει τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού και τώρα ζητάει την επίοικια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ είπαμε, χρειάζεται μια κουβέντα και για το ΜΕΡΑ. Την αντιφατικότητα στους υδρογονάνθρακες κατηγόρησε ψευδώς το ΚΚΕ ότι είναι υπέρ του κρατικού μονοπόλιου στην εξόριξη των υδρογονάνθρακων, που το ΚΚΕ δεν είναι τέτοιο, δεν έχει τέτοια θέση. Και εδώ σήμερα υπερασπίζει το κρατικό μονοπόλιο στις μεταφορές. Εμείς είμαστε αντίθετοι και στο κρατικό μονοπόλιο. Βεβαίως είμαστε περισσότερο αντίθετοι στην απελευθέρωση της αγοράς που καταργεί τα κρατικά μονοπόλια. Και ό,τι δημόσια επιχείρηση μεν και δραστηριοποιείται σε συνθήκες απελευθέρωσης μετατρέπεται και αυτή με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με σκοπό το κέρδος. Γιατί αντιλαντιωνόμαστε την απελευθέρωση χωρίς να υπερασπιζόμαστε το κρατικό μονοπόλιο? Γιατί κάνει ακόμη πιο υπόδεινους τους όρους της εργατικής τάξης και της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό εναντιωνόμαστε. Και μάλιστα όλα τα κόμματα και οι ελληνικοί κάνουν κάτι υπολογισμούς. Πόσα χάσαμε από εδώ, πόσα κερδίσαμε από εκεί, πόσα μας πήραν από την άλλη μεριά. Από τα αεροδρόμια, από τα λιμάνια, από τους σιδηρόδρομους. Ολοκληρώνω με αυτή τη φράση. Λες λοιπόν, και είναι το πρόβλημα ποιο? Το πρόβλημα είναι να μετατρέψουμε την πολιτική σε λογιστική. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να συγκαλύψουν τις ουσίες στη συμφωνία. Ότι λίγα πήρατε, χάσαμε περισσότερα. Το δούνε και λαβήν. Αυτό οδηγεί στη συγκάλυψη επί της ουσίας συμφωνίας τους στις ασκόμενες πολιτικές και στην εξυπηρέτηση των επιπτώσεων, των συμφερόντων του κεφαλαίου και των επιπτώσεων που έχουν. Τι δεν γνωρίζουν όλοι αυτοί, ή μάλλον κάποιοι το γνωρίζουν αλλά το αποκρύπτουν? Ότι το αστικό κράτος ανέκαθεν, όχι μόνο το ελληνικό, όλα τα αστικά κράτη, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, δημιουργούσε
και έκανε το παν που εξυπηρετούσε το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν στα ζητήματα της οικονομίας αγοράζει πανάκριβα από τους επιχειρηματικούς ομίλους και πουλάει τζάμπα σε αυτούς. Γιατί έτσι διασφαλίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο σοσιαλισμός θα τσακίσει και το αστικό κράτος που σαπίζει, αλλά και τα αστικά κρατικά μονοπόλια. Ευχαριστώ πολύ.